Καλησπέρα κύριε Σιντέρη. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας κύριε Λεάνη. Ναι. Είχαμε μετά από πολλά ψέματα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν με απαντάτε καταρχήν για το που θα το επενδύσετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι προσωπικό σας. Όλα αυτά τα λεφτά που θα πάρετε. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλά ψέματα αυτές τις μέρες, κυρίως από την κυβέρνηση. Είχαμε ένα πρώτο ψέμα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος βγήκε και παρουσίασε ψεύτικα στοιχεία για τη μισθοδοσία των γιατρών του ΕΣΥ. Παρουσίασε δηλαδή ότι στην Ελλάδα παίρνουν 4-5 χιλιάδες ευρώ. Μας μπέρδεψε μάλλον με τους διοικητές νοσοκομείων. Μετά είχαμε κάποιες άλλες γελιότητες από την κυρία Κεραμέο. Καλά, είναι δυνατόν όμως να προχωρούμε σε τερατώδη, ας πούμε, λάθη. Να μην πω εγώ ψέματα. Πώς δεν είναι. Είναι δυνατόν, γιατί δεν υπάρχει στοιχειώδη επαφή με την πραγματικότητα. Υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Απλά, άμα δεν μας βολεύει η πραγματικότητα, τόσο το χειρότερο για αυτήν. Μετά λοιπόν από το ψέμα του κυρίου Μαρινάκη, είχαμε ένα ψέμα από την ανάποδη της γελοιότητας της κυρίας Κεραμέως, η οποία είπε ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν παίρνουν μεγάλους μισθούς, αλλά πληρώνονται με απόκτηση εμπειρίας. Και ότι είναι φοβερή αυτή η εμπειρία που παίρνουν στο δημόσιο νοσοκομείο. Τώρα, αν είχε δουλέψει έστω και μία μέρα σε δημόσιο νοσοκομείο, θα καταλάβαινε ότι δεν είναι απόκτηση εμπειρίας να εξετάζει κόσμο σε διαδρόμους, δεν είναι απόκτηση εμπειρίας. Ναι, προφανώς άλλο ήθελε να πει σε σύγκριση με τους άλλους γιατρούς, αλλά το, έτσι όπως το διατύπωσε, θεωρώ ότι δεν φανέρωσε την πραγματικότητα, ας πούμε, για να μην πω κάτι άλλο. Και μετά είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που με πολλά ταρατατζούμ μας είπε για αύξηση στην αποζημίωση των εφημεριών. Μάλιστα. Και εμείς λέμε 20%. Ότι αυτό το κερασάκι στην τούρτα της κυβερνητικής εξαπάτησης, και εξηγούμαστε. Αυτή την περίοδο, την τελευταία δεκαετία, με τους μνημονιακούς νόμους και άλλους, οι νοσοκομειακοί, οι οποίοι υπάρχουν ακόμα, να το θυμάμαι αυτό, 5 μισθούς, βέβαια υπάρχουν, και έχουν χάσει τουλάχιστον 5 μισθούς. Αυτή τη στιγμή το αίτημα των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας είναι να γίνουν γενναίες αυξήσεις, να υπάρχει αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών και να υπάρχει αφορολόγητο στις πρόσθετες εφημερίες. Τι μας είπε η κυβέρνηση? Μας είπε ότι ένας επιμελητής Β, ο οποίος παίρνει ένα μισθό της τάξης των 1.560 ευρώ. Μικτά εννοείται πάντα εσείς, έτσι? Όχι, καθαρά. Καθαρά είναι αυτά. Καθαρά, ναι. Επιμελητής, ναι. Με 6 εφημερίες το μήνα, ναι, θα παίρνει, για τις οποίες πληρώνεται άλλα 580 ευρώ, ναι, θα παίρνει άλλα 100 ευρώ το μήνα, ναι, αν και εφόσον ισχύσει το συγκεκριμένο μέτρο, από μία πρώτου. Αυτό στο τέλος της χρονιάς, με το καθεστώς της φορολόγησης των εφημεριών που υπάρχει, ναι, θα εξανεμιστεί είτε την επόμενη χρονιά από την εκαθάριση της εφορίας, σωστά, είτε από τη φορολογική κλίμακα. Σωστά. Άρα μιλάμε για μια κοροϊδία, η οποία και αυτή βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι έγινε μετά τη μεγάλη 48-ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, αυτή τη στιγμή σε αυτό το σύστημα, ναι, όλα θεωρούνται κόστος. Ο ασθενής κόστος που πρέπει να συμπιεστεί, οι θεραπείες και τα φάρμακα κόστος που πρέπει να συμπιεστεί, οι προσλήψεις κόστος που πρέπει να συμπιεστούν, οι μισθοί και αυτοί κόστος που πρέπει να συμπιεστούν, για να εξυπηρετηθεί τι, κύριε Λεάνη? Για να εξυπηρετηθεί αυτό που και σήμερα είδαμε, δηλαδή να έχουμε μια εθνική υπόθεση, ναι, κατά την οποία πρέπει να πληρώνουμε φρεγάτες για την Ιεμένη που πολεμάνε τους Χούθη οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξοπλισμό για την Ουκρανία, εξοπλισμό για το Ισραήλ για να σφαγιάζει Παλαιστινίους, αλλά όλα για να περισσεύουν λεφτά για αυτά. Για να περισσεύουν λεφτά για επιχειρηματικούς ομίλους, για να περισσεύουν λεφτά για 130 εταιρείες που καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας κοντά στα 10,4 δις για το 2022, για τέτοιους σκοπούς. Και την ίδια ώρα, επειδή πέρασε και ο προϋπολογισμός, η υγεία, η δημόσια και δωρεάν περίθαλψη να μην υφίσταται και να θεωρείται και αυτή ένα κόστος που πρέπει να συμπιέζεται κάθε μέρα προς τα κάτω. Το έχουμε πει, το γνωρίζετε και εξής, και εσείς άλλωστε εμπειρικά, ότι η υγεία είναι ένα ακριβό σπορ, έτσι. Και από την άλλη μεριά, κονδύλια όπως φαίνεται κρατικά προς αυτή την κατεύθυνση δεν υπάρχουν, ή όταν δίνονται με το σταγονόμετρο. Αυτό είναι πλέον δεδομένο. Αυτή, για αν μου επιτρέπετε, είναι κόστος όταν πρόκειται για την υγεία του κόσμου ή για τους μισθούς των υγειονομικών. Ναι, ναι. Η υγεία όμως ταυτόχρονα είναι και κέρδος. Σωστά. Η κέρδος
είναι κέρδος για τους μεγάλους ιδιώτες, τους πρίγκιπες της ιδιωτικής υγείας, ή είναι κέρδος για τα αυτοτελή επιχειρηματικά νοσοκομεία που θέλουν να φτιάξουν. Ξέρετε, αυτές τις μέρες, και αν δεν κάνω λάθος, την ίδια μέρα που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε την αύξηση του 20% στις εφημερίες, γινόταν ένα συνέδριο, στο οποίο πέρασε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, το πρώτο συνέδριο για την εφαρμογή των DRG, δηλαδή των ομοιογενών προστολογημένων διαγνωστικών πράξεων. Ναι. Τι υπόθηκε εκεί? Εκεί υπόθηκε ότι ο στόχος του κράτους πρέπει να είναι η χρηματοδότηση της υγείας να γίνεται 80% από τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή από τα ταμεία, δηλαδή από τα λεφτά των εργαζομένων. Και... να πάμε δηλαδή σε ένα άλλο μοντέλο υγείας, ναι, που θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και θα πληρώνεται από τον ίδιο τον κόσμο έμεσα, άμεσα και με όλους αυτούς τους τρόπους, τους οποίους ξέρουμε και τους οι κυβερνητικοί κάθε φορά, ξέρετε, τους εξελίσσουν με ολοένα και πιο επιστημονικούς οικονομικούς δείκτες. Καλά, θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει αυτό? Ναι, προφανώς είναι στόχος διακήρυγμα. Άλλο για το στόχος, για στόχος. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, με τις ίδιες πολιτικές οι οποίες υιοθετεί μια κυβέρνηση, ουσιαστικά είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια της. Θα γίνει το εξής. Ναι. Θα γίνει όποιος έχει να μπορεί να έχει τόσο όσο έχει τσέπη του. Ναι. Αυτός που δεν έχει καθόλου να είναι εκεί που είναι, όπου φτωχός και η μοίρα του. Και αυτός που έχει πολλά να έχει και την περίθαλψη που θα μπορούσε να έχει με βάση την τσέπη του. Άρα αυτό το θέμα που εμείς βάζουμε είναι ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα κέντρα υγείας, οι δημόσιες μονάδες, είναι νοσοκομεία και κέντρα υγείας που, εκτός από το επιστημονικό τους έργο, το αξίεπαινο, έχουν και ένα πολύ ιδιαίτερο κοινωνικό πρόσημο. Αφορούν τους εργαζόμενους, το λαό, τους φτωχούς ανθρώπους. Ναι. Γιατί όπως γνωρίζετε, δεν θα έρθει κανένας εφοπλιστής, κανένας μεγάλο επιχειρηματίας να νοσηλευτεί στο Αττικό, για παράδειγμα, που δουλεύω εγώ, και χθες που εφημερεύαμε, σήμερα το πρωί έχει 50 ράντζα. Καταλάβατε, είναι τόσο απλά τα πράγματα, και γι' αυτό το λόγο είναι υπόθεση και του κόσμου να υπερασπιστεί το σύστημα υγείας και να διεκδικήσει ένα ακόμα καλύτερο σύστημα υγείας, δημόσιο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν. Θεωρείτε ότι αυτή η κίνηση της αύξησης των περιορίων, το 20%, αυτό το οποίο συζητήσατε, ήταν μια κίνηση προς την κατεύθυνση ανάσχεσης της διαρροής πλέον που υπάρχει στα νοσοκομεία από τους γιατρούς? Η διαρροή, η λεγόμενη, είναι λίγο πιο πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Ναι. Αφορά και επιστημονικούς λόγους, ναι, επιστημονικής, αν θέλετε, εξέλιξης ενός νέου γιατρού. Ναι. Αφορά λόγους ουσιαστικά αξιοπρεπούς ενέργειας του ιατρικού επαγγέλματος, γιατί φαντάζεστε ότι ένας γιατρός, ο οποίος είναι μόνος του σε ένα νοσοκομείο, σε μια ειδικότητα, και εφημερεύει κάθε μέρα, ναι, και με λίγο μεγαλύτερο μισθό, δεν θα προτιμήσει να πάει, για λόγους καθαρά επιστημονικούς και δικής του ασφάλειας και ιατρικής και επιστημονικής ευπρέπειας. Ναι. Και είναι μέσα σε αυτά, σε αυτούς τους παράγοντες, προφανώς και το μισθολογικό. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Έχουμε δικαιωθεί τελεσίδικα από τον Άριο Πάγο και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 12. Ναι. Εκεί, για ποιο λόγο η νομιμότητα, η περιβόητη που επικαλούνται κάθε τρεις και λίγο, δεν εφαρμόζεται? Γιατί δεν αντέχουν τα δημοσιονομικά της χώρας, μας λένε. Και σας είπα λίγο πριν ότι τα δημοσιονομικά της χώρας αντέχουν για άλλα. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι εθνική υπόθεση οι πολεμικοί εξοπλισμοί και τα κέρδη των λίγων, και ατομική υπόθεση η υγεία ή ο μισθός ενός εργαζόμενου στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλιώς θα φτάσουμε να συζητάμε αυτές τις γελοιότητες, τις φεδρότητες της κυρίας Κεραμέως, που έλεγε, ξαναλέω, ότι δεν πειράζει που δεν πληρώνεστε πολύ. Ναι, αποκτάτε εμπειρία. Ναι. Αυτό μας θυμίζει ένα. Θα απαντούσαμε με ένα στίχο που είχε γράψει, νομίζω, ο Καρούζος, που έλεγε: την καλησπέρα μου στα ιδανικά σας. Ναι. Είναι τόσο γελία, δηλαδή, η συγκεκριμένη έκφραση και πολιτική δήλωση. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, προφανώς θα έχουμε κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα, κύριε Σιδέρη. Είχαμε μια πολύ μεγάλη 48ωρη απεργία, στο τέλος του Νοέμβρη. Θυμάμαι θετικά, και θα έχουμε κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων μέσα στο Γενάρη. Γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μας κλείσει το στόμα το Υπουργείο του Πρωθυπουργός με αυτά τα ψίχουλα τα οποία ανακοίνωσε, ούτε αυτά είναι αναγκαία μέτρα για να μπορεί ένας συνάδελφος να ζήσει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του και μόνο, και ταυτόχρονα να προσφέρει αυτά που μπορεί να προσφέρει. Γιατί εμείς, ξέρετε, δεν κάναμε απεργία μόνο για το μισθολογικό. Κάναμε απεργία για να γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, και κάναμε απεργία για να υπάρχει και χρηματοδότηση στο δημόσιο σύστημα. Καλά κάνατε και το αναφέρατε. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα και σήμερα,
πάρα πολλά νοσοκομεία, τμήματα, κλινικές μονάδες είναι κλειστά. Είναι με το ένα βήμα πριν κλείσουν. Έχουμε πολύ μεγάλες διαδηλώσεις στην επαρχία. Τη μέρα της 48ης απεργίας μας, την πρώτη, έγιναν 22 διαδηλώσεις σε πόλεις που ήθελαν να σώσουν τις μονάδες υγείας τους. Και σε αυτό το δρόμο πρέπει να συνεχίσουμε για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Ναι, και είναι και ερώτημα πολλών και το θέτω για να κλείσουμε. Η αιμορραγία είναι συγκεκριμένη. Η αιμορραγία μεγαλώνει. Αναπληρώνονται έστω και μερικώς αυτές οι θέσεις ή οδηγούμεθα σε αδιέξοδο? Α, είμαι πολύ συγκεκριμένος με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Τα έτη 21, 22, 23, ναι, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ήταν 5.612. Στην αντίστοιχη περίοδο, ναι, οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων κλπ. Ήταν 11.871. Δηλαδή 6.500 λιγότεροι. Αυτές είναι οι 6.500 που λέει η κυβέρνηση ότι θα προκηρύξει ως θέσεις το επόμενο διάστημα, το νέο χρόνο για την υγεία. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είμαστε στα ίδια. Τα οποία ίδια γνωρίζει ο κόσμος τι το αποφέρουν. Πολύμηνες λίστες αναμονής, μαρτύριο για να κλείσει το και ένα ραντεβού, ώρες ολόκληρες για να εξεταστεί, να βρει έναν ειδικό ή να κάνει μια. Τα γνωστά, αυτά που ζούμε εξέταση καθημερινά στα νοσοκομεία. Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Σιδέρη, καλές γιορτές σας εύχομαι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γιώργος Σιδέρης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος.